αλλά βρίσκει συνενέσεις, μπορεί να συνθέσει απόψεις και μεριμνά ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται στη πιο δύσκολη θέση. Για να στείλουμε και ένα ισχυρό μήνυμα στο εξωτερικό ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποφασίζει για το πώς θα κατανεμηθούν τα πλεονάσματα μετά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλεί από μια μεγάλη πλειοψηφία ώστε να μην μείνουν πόρτες ανοιχτές για παρεμβάσεις και πιέσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Ένα μήνυμα για να προσθεθεί με αυτό των άλλων Ευρωπαίων που αντιλαμβάνονται ότι ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται σκληρά, αλλά δεν είναι μόνος του. Και υπάρχουν τέτοιες φωνές. Δεν είναι μόνο ο κύριος Σόιμπλε και όσοι το συμμερίζονται. Από τη συζήτηση και παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις, διαπιστώθηκε ευρύτερη σύγκληση και έγιναν παρατηρήσεις που βελτιώνουν επιμέρους άρθρα. Οι υπουργοί έκαναν νομοτεχνικές βελτιώσεις και έκαναν δεκτές προτάσεις, όπως παραδείγματος χάρη για τους άστεγους, τους φιλοξενούμενους κτλ. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν δίνουν λύση σε ζητήματα που χρονίζουν, όπως η κατάργηση του παράβολου των 46 ευρώ για τα ΚΕΠΑ, για τους άπορους και τους ανέργους. Τα παραχωρητήρια για τους δικαιούχους του ΑΕΔ πρώην ΟΕΚ, όπου από το 1978 χρονίζουν εγκρεμότητες και δίνεται λύση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα παραχωρητήρια, αλλά λαμβάνεται πρόβλημα, πρόνοια για τη τιμή μεταβίβασης και ρυθμίζονται ευνοϊκότερα τα δάνεια των δικαιούχων δανειοληπτών. Φάνηκε όμως και μια γκρίνια και με ψημιρία για το αν θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα. Εάν υπάρχουν τα χρήματα, αν θα καταστραφεί η οικονομία, αν τα δώσουμε και πολλά άλλα. Αυτός ο θόρυβος πέρασε τα σύνορα. Και κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία για να προωθήσουν τις καταστροφικές πολιτικές τους σε αντίθεση με τη βούληση του ελληνικού λαού, σε αντίθεση με όσα έχουν συμφωνηθεί. Ας συνεννοηθούμε. Τα χρήματα για την οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων υπάρχουν και προέρχονται όχι από τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά από την υπεραπόδοση των φετινών εσόδων, από την υπερκάλυψη των στόχων του προγράμματος που έχουμε συμφωνήσει και εφαρμόζουμε. Αυτό το πραγματικό πλεόνασμα ίσως χρειαζόταν καλύτερη επεξεργασία. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία. Και να δοθεί σε αυτούς πρέπει να δοθεί φέτος και να δοθεί σε αυτούς που πράγματι το έχουν ανάγκη. Δεν το εγγράφουμε στον επόμενο προϋπολογισμό και βλέπουμε πως θα πάει όπως ο κύριος Σαμαράς το 2014. Τα χρήματα για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης έχουν εγγραφτεί στον προϋπολογισμό. 760 εκατομμύρια σε συμφωνία με τους θεσμούς και χωρίς να περικοπούν προνοιακά επιδόματα. Σε κανένα άλλο προϋπολογισμό δεν είχαν εγγραφεί στο παρελθόν. Ούτε για το 2014, όταν έγινε μόνο για 13 Δήμους, αλλά ούτε για το 2015, στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και δεν θα μείνει πιλωτικό, γιατί έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά, μιας αύξησης που επιβλήθηκε στη χώρα μας από την επιμονή των δανειστών, που όλα τα κόμματα ζητούν να μην εφαρμοστεί και σωστά, κάτι που θα έπρεπε η ίδια η Ευρώπη να ζητήσει ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας προσπάθειας αλλά και της επιβάρησης που έχουν καταβάλει οι νησιώτες μας για να αντιμετωπίσουν την προσφυγική κρίση που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν περιλαμβάνει μόνο μέτρα για την οικονομική ενίσχυση της ακραίας φτώχειας. Συνοδεύεται από ένα συνδυασμό υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και μέτρα ένταξης στην απασχόληση. Ο Εθνικός Μηχανισμός με το Πληροφοριακό Σύστημα συμβάλλει στον εξυγχρονισμό της διοίκησης, αποτελεί μέσο αλλά και τομή για την εφαρμογή του κοινωνικού εισόδηματος αλληλεγγύης. Η εφαρμογή του, όπως είπαμε, κατ' επανάληψη είναι απλή, κατανοητή και εύχριστη, με προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το κυριότερο όμως είναι ότι αποδεσμεύει τον πολίτη από το πολιτικό σύστημα και το πελατειακό κράτος, περιορίζει τη διαφθορά και δεν αποτελεί περιοριστικό μηχανισμό όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν. Τα μέτρα που ψηφίζουμε σήμερα σίγουρα δεν φτάνουν. Δεν λύνουν το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αυτό, και διπλάσια και τριπλάσια να ήταν τα ποσά που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε, πάλι επιδόματα θα ήταν. Χρειάζονται ευρύτερες παρεμβάσεις.
Χρειάζονται ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ώστε να μπορεί το σύνολο της κοινωνίας να συμμετέχει ισότιμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια, με την ανισότητα διαρκώς να διευρύνεται. Ο κόσμος γύρω μας, στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, κλειδονίζεται. Η προσφυγική κρίση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Η λύση δεν είναι να τους στέλνουμε πίσω ή να τους πνίγουμε, όπως ονειρεύονται οι νοσταλγοί του Χίτλερ, τις καθαρές λύσεις. Η Κύπρος παραμένει υποκατοχή από το 1974 και το κυπριακό πρόβλημα φαίνεται να έχει προοπτικές δίκαιες επίλυσης με την προσπάθεια των δύο κοινοτήτων. Η κοινωνική συνοχή και η σταθερότητα είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ. Με αυτά τα μέτρα, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες επιτροπίας, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό μέρος της ανέχειας, αλλά και να δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο που να λειτουργεί δίκαια, αποτελεσματικά και πολλαπλασιαστικά. Αλλά και να δώσουμε ένα στήριγμα οικονομικό, αλλά και ψυχολογικό στους συμπολίτες μας, που δίνουν αγώνα καθημερινής επιβίωσης σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 21ου αιώνα. Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια δήλωση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας εχθές που μου έκανε εντύπωση. Δήλωσε ο κύριος Νταβάρας, που σέβομαι τη θητεία του στο Κοινοβούλιο, ότι αυτή η Βουλή δεν είναι φιλόξενη για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι η Βουλή αυτή δεν είναι κανείς ιδιοκτήτης, δεν είναι κανείς ιδιοκτήτης. Ο μόνος ιδιοκτήτης της Βουλής είναι ο ελληνικός λαός που μας στέλνει εδώ πέρα. Ευχαριστώ.